συναδέλφισες και συνάδελφοι, συναγωνιστές και συναγωνίστριες. Κι άλλη μια φορά με τη σημερινή μας παρουσία εδώ αναδείξαμε το ξύπνητο πρόβλημα της χωματερής. Πρόβλημα που απασχολεί την υγεία και το περιβάλλον στην περιοχή μας, αλλά και στις περιοχές που σχεδιάζουν. Για μας αυτός ο αγώνας είναι αγώνας ζωής. Και ως τέτοιος δεν θα σταματήσουμε μέχρι να βρεθεί οριστική λύση στο πρόβλημα. Δεν έχουμε αυταπάτες. Ξέρουμε με ποιους θα βάζουμε. Ξέρουμε ποιους έχουμε απέναντί μας. Ισχυρά πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα. Το δικό μας το συμφέρον είναι ένα και μοναδικό. Να προστατεύσουμε τη ζωή μας, την υγεία, τη δικιά μας και το παιδιό μας. Με αξιοπρέπεια και με μια μεγάλη ευθύνη. Να ξεπερδεύουμε μια και καλή με τα σκουπίδια της πολιτικής τους. Συνεχίζουμε τον αγώνα. Καλούμε τα συντονιστικές επιτροπές να συνεδριάσουν τα διοικητικά συμβούλια. Το συντονιστικό επιτροπό να συνεδριάσουν αναπεριοχή, να συνεδριάσουν τα σωματεία, οι φορείς, να προχωρήσουν σε γενικές συνελεύσεις, σε συσκέψεις, ενημέρωσης, δράσεις και συμμετοχής. Μαζεύουμε μαζικά υπογραφές από τους κατοίκους των περιοχών μας. Μαζικά, ο κάθε φορέας που συμμετέχει, το κάθε σωματείο, ο κάθε σύλλογος να πρωτοστατήσει σε αυτήν την προσπάθεια. Και θα καταθέσουμε αυτές τις υπογραφές στην περιφέρεια Αττικής. Ταυτόχρονα, να πάρουν πρωτοβουλίες η κάθε περιοχή, ο κάθε φορέας, το κάθε σωματείο για διάφορες συγκεντρώσεις τοπικές, με εκδηλώσεις, συναυλίες, συγκεντρώσεις με όποια μορφή κρίνουμε κάθε φορά. Θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα. Ένα μήνυμα στους διασώτες της χωματερής. Σε όλους αυτούς που απεργάζονται χρόνια τώρα τη ζωή μας και την υγεία μας. Είτε αφορά την κυβέρνηση τη σημερινή που πήρε τη Σκυτσάνη από την προηγούμενη, είτε αφορά είτε ο Περιφερειάρχη Αττικής που πήρε τη Σκυτσάνη και αυτός από τους προηγούμενους, είτε διάφορους δημάρχους που γυρνάνε εδώ φερκίθε και ζητάνε και κίνητα τα αθμιστικά τους. Θέλουμε να δώσουμε ένα μήνυμα ακόμα σε μια μερίδα του τύπου, του ημερήσιου τύπου και του τοπικού τύπου, που παραπληροφορούν με τη στάση τους, είτε αποσιωπούν είτε διασπαυλώνουν τις θέσεις, το δίκαιο αίτημα των λαών που αγωνίζονται και τις περιοχές που αγωνίζεται να ζήσει χωρίς χωματερή. Δεν θα σας αφήσουμε να εγκληματείτε σε βάρος τη ζωή μας. Δεν θα σας παραδώσουμε τα παιδιά μας, το μέλλον και την υγεία τους. Θα συνεχίσουμε στον δρόμο του αγώνα, ενωμένοι. Αυτό τους ενοχλεί, ακόμα πιο μαζικοί, ακόμα πιο δυναμικοί, πιο αποφασιστικοί. Και θα κάνουμε πράξη αυτό που όλοι θέλουμε, να ζούμε σε πόλεις καθαρές, μακριά από σκουπίδια, χωρίς τους ιδιώτες πάνω από το σβέρκο μας. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια στον αγώνα.